κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Sender και είναι η πρώτη εκπομπή Pre-News για το 2017, για όλη την Βόρεια Ανατολική Ελλάδα μέσω του δικτύου της Digia και για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Cita Vision. Ένα από τα ζητήματα αιχμής της επικαιρότητας είναι το ζήτημα της διακοπής των δρομολογίων στην προθυμιακή γραμμή Καβάλας πριν. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια και κατά καιρούς έχει φέσεις, εξάρσεις. Αυτή τη φορά η εταιρεία Όσιος Δαβίδ δεν ήταν σε θέση λόγω καθυστερήσεων στην επισκευή ενός πλοίου να αναλάβει κανονικά να εκτελέσει τα δρομολόγια από την αρχή του χρόνου. Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο τις εντονότερες διαμαρτυρίες και της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Τόδρου Μαρκόπουλου, ο οποίος μάλιστα με επιστολή του ζητά η αρμοδιότητα των δρομολογίων να έλθει στη δικαιοδοσία της Αντιπεριφέρειας Καβάλας. Τελικά υπήρξε πριν από λίγη ώρα συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο της εταιρείας Όσιος Δαβίδ, τον Στέλιο Φιλιάκο. Βρέθηκε την ίστατη στιγμή μια λύση, η χρυσή τομή, και τελικά είναι ζήτημα ωρών ενδεχομένως από την Πέμπτη να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή Καβάλας Πρίνου. Υποδεχόμαστε στο στούντιο της εκπομπής Pre-News τον αντιπρόεδρο της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, Νίκο Τσιλογιώργη. Χαίρετε κύριε Τσιλογιώργη. Χαίρετε κύριε Σπιτσέρη. Χρόνια πολλά και καλή χρόνια πολλά στους τηλεθεατές. Και να πούμε ότι όταν σας κάλεσα, εσάς και τηλεφωνικώς τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Τόδωρο Μαρκόπουλο, με τον οποίο θα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε σε λίγο, δεν φαινόταν ότι θα υπάρχει λύση. Αλλά στο μεταξύ βρέθηκε μια λύση την ίστατη στιγμή. Ποια είναι η λύση που βρέθηκε στα αλήθεια? Κοιτάξτε να δείτε, πριν από λίγη ώρα, πριν μπω στο στούντιο, είχα τηλεφωνική επικοινωνία, πολύ ώρα θα έλεγα και τηλεφωνική επικοινωνία. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φιλιάγκος για να μου πει ακριβώς αυτά που περιγράψατε νωρίτερα εσείς στο σχόλιο σας. Λοιπόν, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι ζητήσαμε και από τον κύριο Φιλιάγκο να βγει στην εκπομπή Pre-News να δηλώσει αυτά που είχε να δηλώσει, αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο να το κάνει αυτό. Είπε ότι εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς και μιλώ με πράξεις. Επίσης, τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Παπαφιλίππου, ο οποίος προφανώς εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους δύο κυβερνητικούς βουλευτές. Γίνεται μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Σπιτσέρη, ότι αυτή η προσπάθεια έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, λίγο καθυστερημένα έγινε αυτή η προσπάθεια και δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι μας που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το 2017 θα μπει με την προθυμιακή γραμμή να έχει προβλήματα σημαντικά. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε, γιατί βλέπετε ότι εδώ και δύο μέρες δεν υπάρχουν δρομολόγια. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι δεδομένη. Λοιπόν. Και θα έλεγα το εξής, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, πριν μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες, από τον Θεολογίτη, τον Μαριώτη, τον Λιμεναριώτη, που ξυπνάει ο Θεολογίτης 5 η ώρα το πρωί για να πάρει το δρομολόγιο των 7 και τέταρτο για να φτάσει στην Καβάλα, και τη Δευτέρα το πρωί έφτασε στον Πρίνο χωρίς να βρει πλοίο για να ταξιδέψει. Από αυτόν λοιπόν τουλάχιστον ζητούμε συγγνώμη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτή η πολύπαθη προθυμιακή γραμμή του Πρίνου, όπως είπατε νωρίτερα, έχει παντελώς υποβαθμιστεί. Παντελώς υποβαθμιστεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά βλέπω και μια, θα έλεγα κύριε Σπιτσέρη, μια δυναμία της πολιτείας, όχι απλώς να προστατεύσει το επιβατικό κοινό, αλλά να βάλει σε τάξη την απόλυτη αναρχία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους σημερινούς μήνες στην προθυμιακή γραμμή του Πρίνου. Και τι εννοώ.
τα δρομολόγια το χειμώνα σημαντικά περιορίζονται. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε 3 δρομολόγια. Φέτος λοιπόν έχουμε 2 δρομολόγια, ξεκινήσαμε με 3 δρομολόγια, καταλήξαμε στα 2 δρομολόγια και αυτή τη στιγμή μιλάμε για κλειστή πορθμιακή γραμμή στον Πρίνο. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι συμβαίνει με την πορθμιακή γραμμή του Πρίνου. Λοιπόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες κάθε χρόνο δεν δηλώνουν πλοία στην πορθμιακή γραμμή του Πρίνου. Με αποτέλεσμα να επεμβαίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επιβάλλει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Χειραμωτής να κάνουν αναγκαστικά υποχρεωτικά και δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου. Φέτος λοιπόν είχαμε το εξής παράδοξο. 2 από τις 3 ναυτιλιακές εταιρείες, η ΑΝΕΘ και η Όσεως Δαβίδ, όπως είπατε νωρίτερα, δήλωσαν τα πλοία τους. Η ΑΝΕΘ έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή για να μην αδικούμε τώρα έτσι όλες και βάλουμε στο ίδιο καζάνι όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, από την 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου που είχε την υποχρέωση, έκανε κανονικά τα δρομολόγια της. Ήρθε λοιπόν η σειρά του κυρίου Φιλιάγκο. Ο κύριος Φιλιάγκος λοιπόν στο προηγούμενο ΣΑΣ που έγινε, είχε υποσχεθεί και πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας να δρομολογήσει στη συγκεκριμένη γραμμή του Πρίνου ένα πλοίο ονόματι Νικητής. Νικητής. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ το όνομα. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα όμως, πριν από 10 μέρες, μία εβδομάδα, ζήτησε με έτοιμά του από το Λιμεναρχείο και κοντολογίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας παράταση της ακινησίας του πλοίου Νικητής. Λόγω αδυναμίας. Είπατε νωρίτερα στις επισκευές. Δεν πρόλαβε να κάνει τις επισκευές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αδυνατεί να πραγματοποιήσει δρομολόγια από τις 2 Νοεμβρίου του 2017 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2017 για 45 μέρες. Το μεσοδιάστημα λοιπόν αυτό, η γραμμή τι θα γινόταν? Είπαμε, η ΑΝΕΘ την υποχρέωσή της την εξήλυσε. Λοιπόν, ο κύριος Μητσόπουλος, η εταιρεία της ΝΕΚ, δεν δήλωσε πλοίο κτλ. Άρα λοιπόν η μόνη λύση έπρεπε να βρεθεί λύση μέσω της εταιρείας του κυρίου Φιλιάγκου. Λοιπόν, ο κύριος Φιλιάγκος την προηγούμενη εβδομάδα. Η εταιρεία που δεν δήλωσε δεν υποχρεούται να κάνει κάποιο δρομολόγιο? Δεν υποχρεούται, γιατί από ό,τι μαθαίνω και μου είπε το Λιμεναρχείο, τα δρομολόγια ο κύριος Μητσόπουλος θα τα ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Απρίλη. Μέχρι τότε δηλαδή, μέχρι 31 Μαρτίου, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία του Όσεως Δαβίδ του κ. Φιλιάγκου να κάνει δρομολόγια εδώ στη γραμμή του Πουτέλιου. Για το πρώτο 20ήμερο η ΑΝΕΘ και μετά το πρώτο 20ήμερο να μπει και στη γραμμή το πλοίο του κ. Μητσόπουλου. Έτσι ήταν το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ο κ. Μητσόπουλος λοιπόν κατέθεσε αίτηση ακινησίας για 45 μέρες. Ο κ. Φιλιάγκος. Και παράλληλα τι έκανε? Έστειλε στο Λιμεναρχείο ένα οργανόγραμμα νέων δρομολογίων και για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας, το δρομολόγιο των 7 και 4 το μετέθεσε στις 10 και 4. Να το κάνει 10 και 4, δηλαδή το πρώτο δρομολόγιο από τον Πρίνο να γίνεται στις 10 και 4. Το οποίο, προκειμένου να μην εξυπηρετείται κανείς. Κανένας απολύτως. Δηλαδή θα έρθει ο Θάσιος, θα ξεκινήσει από τον Πρίνο, να έρθει στην Καβάλα να πιει καφέ και να επιστρέψει με το δρομολόγιο των 2. Λοιπόν, βεβαίως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε μια διαβούλευση μεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών και της Στασιακής Ένωσης κτλ. Με τον κύριο Φιλιάγκου, ώστε να βρεθεί χρυσή τομή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φιλιάγκος κάνει δρομολόγια και στην πορθμιακή γραμμή της Χεραμωτής. Δηλαδή έχει δεσμεύσεις να κάνει πραγματικά δρομολόγια εκεί πέρα. Το αίτημα το δικό μας, το αίτημα της Στασιακής Ένωσης, ήταν να αποδεσμευθεί πλήρως το Όσεως Δαβίδ από τη γραμμή της Χεραμωτής και για το μεσοδιάστημα αυτό μέχρι που να έρθει το νέο πλοίο νικητής να κάνει δρομολόγηση στη γραμμή των Πρίνων. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρξει τροποποίηση δρομολογίων. Ο κύριος Φιλιάγκος δεν το δέχτηκε και καταλήξαμε σε μια μεσοβέζικη λύση που ενδεχομένως να εξυπηρετεί, γιατί εδώ μέσα πρέπει να εμπλέξουμε, κύριε Σπιτσέρη, και το Κέντρο Υγείας. Είχαμε επαφή με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Μαρκόπουλο, και τον μη χειροβέλτιστον βέβαια, αντί να έχουμε τον κύριο Αγγελόπουλο. Λοιπόν, καταλήξαμε στο εξής. Καταλήξαμε δηλαδή το πρώτο δρομολόγιο από τον Πρίνο να γίνεται στις 8.30 ώρα. Το πρώτο δρομολόγιο. Να κάνει δηλαδή 2 δρομολόγια, το δρομολόγιο από την Καβάλα 10 η ώρα, 12 η ώρα το δεύτερο δρομολόγιο από τον Πρίνο και το τελευταίο δρομολόγιο από την Καβάλα πάλι για τη Θάσο στις 2 ενδεχομένως και στις 2.30. Αυτό και μάλιστα εμείς ζητήσαμε άμεσα, δηλαδή
αν είναι δυνατόν και αύριο να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια, διότι είναι δεύτερη μέρα σήμερα που η γραμμή του Πρίνου είναι αποκομμένη από την πόλη της Καβάλας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκινάει τώρα ένας μαραθώνιος γραφειοκρατικός για να πιστούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και κυρίως το Υπουργείο Ναυτιλίας να κάνει δεκτό το αίτημα του κυρίου Φιλιάνγου και να του δώσει την άδεια να ξεκινήσει τα δρομολόγια τουλάχιστον από την Πέμπτη. Το αργότερο από την Πέμπτη. Δεν ξέρω αν πραγματικά την Πέμπτη θα έχουμε δρομολόγια. Είναι πολύ πιθανό όμως να έχουμε κανονικά δρομολόγια. Πολύ πιθανόν. Στο μεταξύ, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, δεν ξέρω αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, με τον οποίο έχει προηγηθεί μια συνεννόηση. Αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος θέτει ένα θέμα που επιχειρεί να αλλάξει το σκηνικό. Δηλαδή λέει ότι αυτή είναι η αρμοδιότητα δικιά μας, της Αντιπεριφέρειας Καβάλας. Σωστά. Πρέπει να σας πω το εξής, κύριε Σπιθέρη. Με όλους τους θεσμικούς φορείς συμπλέομαι. Επειδή διάβασα την επιστολή. Κύριε Τσιλογιώργη, τα πράγματα είναι απλά. Όσο είναι ευθύνη του Συμβουλίου Ακτοπλογικών Συγκοινωνιών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, το τι θα συμβαίνει με τα δρομολόγια των φέριβων που συνδέουν τη Θάσο με την επιρροτική Καβάλα, τέτοια προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί πολύ απλά, δεδομένου τα προβλήματα που έχουν άλλα νησιά. Έτσι. Όταν πας στο Συμβούλιο Ακτοπλογικών Συγκοινωνιών και τους λες ότι ξέρετε στην γραμμή Λιμένα Κεραμωτής υπάρχουν δρομολόγια κάθε μισή, κάθε μια ώρα, αλλά έχουμε πρόβλημα με την άλλη γραμμή, σου λένε, μα κύριε Τσιλογιώργη μου, τώρα εδώ υπάρχουν άλλα νησιά που έχουν ένα δρομολόγιο τη βδομάδα, με σένα θα ασχοληθούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Έτσι. Την οποία βιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι. Και για την οποία μιλάμε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρο Μαρκόπουλο. Χαίρετε κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καταρχάς, βρέθηκε λύση την ίστατη στιγμή. Υπήρξε συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φιλιάκο και βρέθηκε μια λύση την ίστατη τη στιγμή. Μου τηλεφώνησε ο υπουργός, ο κύριος Σαντορινιός, νωρίτερα και με ενημέρωσε σχετικά για την αλλαγή την οποία θα γίνει και θα ισχύσει από την Πέμπτη. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η εύλογη εξυπηρέτηση της γραμμής απαιτεί χειμώνα τρία δρομολόγια τουλάχιστον. Και δεύτερον, εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να μπορέσουμε να έχουμε την αξιολόγηση και την τακτοποίηση των γραμμών όπως παλιά ήταν στην Ομαρχία, στην Περιφερειακή Ενότητα. Γιατί διαφορετικά θα μας μπερδεύουν με την Κάσο και με την Κάρπαθο και δεν θα ξέρουν ότι η Θάσος είναι στην κατηγορία της Σαλαμίνας και της Έγινας. Κύριε Μαρκόπουλο, αυτό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει τρόπος. Ή ζητάτε κάτι το οποίο αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες προκειμένου να γίνει, να ικανοποιηθεί. Νομοθετικά βεβαιότατα μπορεί να γίνει. Αρκεί να υπάρχει βούληση. Που η βούληση είναι κάτι το οποίο είναι ερευνητέο, αν θα επιβεβαιωθεί. Είναι δηλαδή καθαρά ζήτημα πολιτικής βούλησης. Και να υποθέσω εδώ ότι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξουν έναν ρόλο, αν βεβαίως είναι έτσι όπως θα λέτε. Βεβαίως μπορεί να παίξουν έναν ρόλο και μπορώ να σας πω ότι μπορεί να θυμηθεί και ο συνομιλητής σας, ο κ. Τσιλογιώργης. Καλησπέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Γεγονός ότι την εποχή που αυτά τα θέματα τα διαχειριζόταν η νομαρχία, ο νομάρχης και οι αρμόδιες υπηρεσίες ήταν πολύ πιο προσγειωμένη η διαχείριση των δρομολογίων σε αντιδιαστολή με το τι συμβαίνει σήμερα. Διότι σήμερα, αν πάρουμε έναν άνθρωπο υγιέστατο καθόλου και του πούμε ότι θα έρθει το ασθενοφόρο να τον πάρει από τον θεολόγο ή από την ποταμιά, θα τον πάει να τον εξετάσουμε γιατροί στο κέντρο υγείας στο Πρίνο. Μετά οι γιατροί θα αποφασίσουν να το στείλουν στο νοσοκομείο και θα ταξιδέψει στο Λιμένα, θα περιμένει το φεριπόρ, θα αλλάξει ασθενοφόρο στην Κεραμωτή και μετά θα ταξιδέψει 56 χιλιόμετρα μέχρι την Καβάλα. Αυτός ο άνθρωπος όταν θα φτάσει στο νοσοκομείο θα είναι καταρακωμένος, θα είναι άρρωστος και ας μην έχει τίποτε. Πόσο μάλλον να έχει να υποφέρει και από κάτι. Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά τη λύση αυτή που βρέθηκε την ίστατη στιγμή, θεωρείτε ότι είναι εντός του πλαισίου
είναι μια λύση μέχρι την έβρεση ενός άλλου καθεστώτος. Είναι μια λύση όσο δεχόμαστε ότι το Υπουργείο συγκεντρωτικά θα διαχειρίζεται αυτά τα θέματα στην Αθήνα. Μάλιστα. Κύριε Τσιλογερή, είναι μια λύση σαφώς πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο προτάθηκε να αναχωρεί το πρωινό δρομολόγιο από το πρίνο στις 10.30 και το τελευταίο, το βραδινό ας πούμε, στις 2.15. Προκειμένου να αποφευθεί λοιπόν αυτή η κωμωδία και αυτή η ταλαιπωρία, η οποία θα οδηγούσε μετά και σε λανθασμένα συμπεράσματα ότι δίθεν η γραμμή δεν είναι αποδοτική, είναι προτιμότερο αυτή η λύση η οποία βρέθηκε. Αλλά στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεθόδευση που μια ναυτιλιακή εταιρεία, δεν εξετάζω όπως λέγεται την προκείμενη περίπτωση, έρχεται και αναλαμβάνει μια υποχρέωση για 2 μήνες και εκείνη τη στιγμή δηλώνει ότι το φεριμπότ θα είναι έτοιμο σε 45 μέρες. Όπως άλλες στιγμές, άλλες εταιρείες έχουν δηλώσει ότι ξέρετε πρέπει την ώρα που χρειάζεται να γίνει το δρομολόγιο πρέπει να συντηρηθεί το φεριμπότ. Μάλιστα. Να πω 2 πράγματα, κύριε Σπετσέρη, επειδή μας ακούει και ο κύριος Αντιπεριφερειακός. Καταρχάς, διάβασα την επιστολή, η οποία είναι λυτή, αλλά περιεκτικότατη. Περιέχει 2-3 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι συμπλέουμε με την Αντιπεριφέρεια και με τους άλλους θεσμικούς φορείς. Τι ζητάει ο κύριος Μαρκόπουλος, τι ζητάει η τοπική κοινωνία, τα δρομολόγια να διαμορφώνονται από τους τοπικούς φορείς, από την Αντιπεριφέρεια, το Λιμεναρχείο, όπως ίσχυε και παλιότερα. Τι άλλο ζητάει η Αντιπεριφέρεια με την επιστολή την καινούργια που έστειλε? 3 δρομολόγια ημερησίως το ελάχιστο κατά τους χειμερινούς μήνες. Λοιπόν, αυτά που ζητάμε κι εμείς. Εγώ, κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να συμπληρώσω το εξής. Το αίτημα της επαναφοράς των αρμοδιοτήτων καθορισμού των δρομολογίων στους τοπικούς φορείς είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Ένα άλλο αίτημά μας είναι το εξής. Όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Κεραμωτής, να είναι υποχρεωμένες για λόγους δημοσίου συμφέροντος να εκτελούν δρομολόγια και στην πορθμιακή γραμμή του Πρίνου. Αυτό το γαϊτανάκι, αυτή η φαρσοκομωδία κάθε χρόνο να βιώνουμε την, πώς το λένε, την ίδια πραγματικότητα, οδυνηρή πραγματικότητα, ο ένας δήλωσε, ο άλλος δεν δήλωσε κτλ. Όλοι έχουν υποχρέωση από τα υπερκέρδη τους του καλοκαιριού να στηρίξουν και την πορθμιακή γραμμή του Πρίνου, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι κατά τους θερινούς μήνες αφήνει και αυτή κέρδη. Κατά συνέπεια ένα κομμάτι, γιατί εμείς δεν ξεχωρίζουμε τις πορθμιακές γραμμές σε γραμμή Κεραμωτής, γραμμή Πρίνου. Τις αντιμετωπίζουμε σαν 2 ενιαίες γραμμές σύνδεσης της Καβάλας με τη Θάσο. Κατά συνέπεια είναι υποχρέωση του Υπουργείου Ναυτιλίας να βάλει σε τάξη αυτή την αναρχία που επικρατεί αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην πορθμιακή γραμμή του Πρίνου, έτσι, και περισσότερο, ακόμα περισσότερο τους χειμερινούς μήνες. Κατά συνέπεια, η λύση που δόθηκε, για να απαντήσω, κύριε Σπετσέρη, στο ερώτημά σας, βεβαίως, εντάξει, είναι μια μεσοβέζικη λύση, δεν ικανοποιεί απολύτως. Και θα τη δούμε και στην πράξη. Διότι, ακριβώς, θα τη δούμε και στην πράξη, διότι ο κύριος Φιλιάνκος έχει υποχρεώσει να κάνει και δρομολόγια στη γραμμή της Κεραμωτής. Άρα λοιπόν πρέπει ταυτόχρονα από εκεί, από την Κεραμωτή, να φεύγει και να έρχεται στη γραμμή του Πρίνου. Θα είναι κατά συνέπειες, θα είναι επαρκής ο χρόνος, ή μήπως θα περιμένει, θα ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό περιμένοντας το πλοίο στις 8.30 ώρα να αναχωρήσει και θα φεύγει 9 παρα 20, 9 παρα 30 κτλ. Θα το δούμε στην πράξη. Ωστόσο όμως είναι μια προσωρινή λύση και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επίσης και οι άλλοι θεσμικοί φορείς και ιδιαίτερα ο κύριος Μαρκόπουλος. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλο, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Εκείνο το οποίο έχω να προσθέσω είναι ότι το θέμα των συγκοινωνιών στη Θάσο δεν το βλέπουμε, κανείς δεν θέλει, φαντάζομαι, να είναι ζημιογόνες οι εταιρείες που εκτελούν τα δρομολόγια. Σαφώς όμως πρέπει να σκεφτούν ότι εξυπηρετούν το νησί όλο το χρόνο, εξυπηρετούν και την τουριστική περίοδο, εξυπηρετούν και τη μη τουριστική περίοδο. Εμείς ούτως ή άλλως όλοι οι φορείς αγωνιζόμαστε για να διευρύνουμε αυτή την περίοδο και σε κάθε μία περίπτωση δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο την ευκαιριακή και αβανταδόρικη περίοδο του καλοκαιριού. Συμφωνώ πολύ. Κύριε Μαρκόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχές για καλή χρονιά, ό,τι να είστε καλό. Καλό βράδυ.
κύριε Τσιλογερή. Μπρος στο ολότελα καλή και η Παναγιώτα, να λέει η παροιμία. Προφανώς θα θέλατε να είναι διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη γραμμή Καβάλας-Πρίνου, αλλά έστω την ίστατη στιγμή η μεσολάβηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια κάποια λύση. Όχι την καλύτερη, αλλά μια λύση η οποία μένει, όπως λέτε, να εξεταστεί, αλλά θα το δούμε. Κύριε Σπιτσέρη, το θέμα της πορθμιακής γραμμής του Πρίνου πρέπει να λυθεί μια και έξω. Τελείωσε. Τώρα θα είναι νομοθετική ρύθμιση, θα είναι. Δεν ξέρω, δεν θα επιβάλλω εγώ τους τρόπους του Υπουργείου Ναυτιλίας και στου καθήλυν αρμοδίους πώς θα χειριστούν αυτό το θέμα. Το θέμα όμως των δρομολογίων, ιδιαίτερα, καταρχάς πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Εθασιακή Ένωση Καβάλας θα αγωνίζεται συνεχώς, ούτως ώστε όχι μόνο να μείνει ζωντανή η πορθμιακή γραμμή του Πρίνου, αλλά να έχει και επαρκή δρομολόγια και το καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο το χειμώνα. Εντάξει, σε αυτό το τέτοιο θα είμαστε, δεν θα, λοιπόν, και κάποια στιγμή, επειδή η αγανάκτηση του κόσμου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, δεν μπορείτε να φανταστείτε τις διαμαρτυρίες που δέχτηκα το τελευταίο διάστημα, που δέχτηκε η Θασιακή Ένωση από τους κατοίκους της Αίγης. Και σας είπα, 5 η ώρα ξεκινάει ένας θεολογίτης το πρωί από το χωριό, μεταξύ αυτών και εγώ, για να φτάσουμε 7 και 4 να πάρουμε το πλοίο από τη γραμμή του Πρίνου, για να φτάσουμε στην Καβάλα. Σκεφτείτε τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να ακολουθήσει όλο τον κύκλο, να πάει στην Κεραμωτή, από την Κεραμωτή να πάει στο Λιμένα, από το Λιμένα στην Κεραμωτή και να φτάσει εδώ έτσι στις 10-11 η ώρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί οριστική πλέον λύση. Έτσι, το θέμα το έχουν οι κυβερνητικοί βουλευτές πρωτίστως, και οι άλλοι βέβαια θεσμικοί παράγοντες και τα λοιπά, και κυρίως βέβαια το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο, όπως σας είπα νωρίτερα, πρέπει να το λύσει οριστικά και αμετάκλητα. Τελείως. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να βιώνουμε την ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή, μόλις τελειώνει η τουριστική περίοδος και αρχίζουν τα κρύα και τα τέτοια, να έχουμε μείωση των δρομολογίων και μάλιστα κατάργηση της γραμμής, να μην έχουμε σήμερα, δηλαδή σήμερα να μιλάμε ύστερα από το 1970, από 40-50 χρόνια, να μιλάμε για κατάργηση, να μην υπάρχουν δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου. Το ζήτημα της κατάργησης της γραμμής Καβάλας-Πρίνου είναι ουσιαστικά επιτάπητος. Σαφώς. Και πρέπει να βρισκόμαστε σε επιφυλακή. Ύστερα, και οι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ΑΝΕΔ, βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, έκανε την υποχρέωση. Την υποχρέωσή της την. Ακριβώς. Τώρα είναι απομένει στον κύριο Φιλιάνγκο. Και βέβαια στον κύριο Μητσόπουλο, ο οποίος φέτος βλέπω ότι είναι εκτός παιχνιδιού. Μάλιστα. Πέραν του κυρίως θέματος που αφορά τη γραμμή Καβάλας-Πρίνου, είπαμε ότι βρέθηκε μια λύση. Η λύση είναι ότι από την Πέμπτη θα εκτελούνται τα δρομολόγια κατά πάσα πιθανότητα. Δεν θα είναι 7 και 4, τώρα θα είναι 8. 8.30. Για να μην κατεβεί ο κόσμος νωρίτερα στο. Ένα δρομολόγιο που, εφόσον θα εκτελείται κανονικά, απρόσκοπτα, χωρίς προβλήματα, θα εξυπηρετεί κατά το μάλλον ή τον τις ανάγκες της νότιας πλευράς του νησιού. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η λύση. Πέραν αυτών, κόβετε Βασιλόπιτα, βγάλατε και ημερολόγιο, είστε. Το ημερολόγιο το έχετε μπροστά σας. Κάθε χωριό και μια ιστορία. Έτσι, θάσος. Αυτό είναι λοιπόν το δρομολόγιο της Θασιακής Ένωσης. Το ημερολόγιο που κυκλοφορεί. Κάθε χωριό και μια ιστορία, και για κάθε χωριό έχετε την ιστορία του χωριού. Ακριβώς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα επειδή το ημερολόγιο που βγάλαμε φέτος. Βλέπω την ιστορία του θεολόγου την υπογράφετε εσείς, κύριε Τσιλογιώργη. Είναι η ιστορία των λιμεναρίων, ο κύριος Χιόνης. Ναι, είναι γενέτερα μου. Και ούτω καθεξής. Ο κύριος Καβάζης της Παναγίας. Ο Νικόλαος Καρτάλης των Μαριών και ούτω καθεξής. Ναι. Είναι συνοπτική ιστορία της Θάσου και όλων των χωριών της Θάσου. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα, και μάλιστα θα έλεγα ότι εξαντλείται το ημερολόγιο του 2017. Θα έλεγα είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που βγάζουμε ημερολόγιο. Τα δύο προηγούμενα χρόνια βγάλαμε. Το περσινό ήταν οι συνταγές, παραδοσιακές συνταγές της Θάσου. Λοιπόν. Και το δεύτερο, βέβαια, για να πούμε και κάτι ευχάριστο, την Κυριακή που μας έρχεται στο ξενοδοχείο Οκεανής στις 11 η ώρα η Θασιακή Ένωση ανοίγει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της και των δράσεών της για το 2017 με την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας. Έτσι. Στην γιορτή αυτή που είναι προσκεκλημένοι οι πάντες, φίλοι και μέλη της Θασιακής Ένωσης, ήθιστε να γίνεται απολογισμός των δράσεων για το απερχόμενο έτος, το 2016,
και βεβαίως να ανακοινώνουμε το πρόγραμμα, ο πρόεδρος. Το προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Της νέας χρονιάς. Λοιπόν, που κύριος Χιόνης είναι καθόλου έτοιμος να προβεί στις προγραμματικές δηλώσεις. Βεβαίως, παλιά καραβάνο ο κύριος Χιόνης, από τα ιστορικά στελέχη της Θασιακής Ένωσης κτλ. Και η ψυχή των Θασιακών. Λοιπόν, και η ψυχή των Θασιακών. Και το πρόγραμμα που έχουμε διαμορφώσει για το 2017 είναι πλούσιο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήδη η Θασιακή Ένωση, Καβάλας, ετοιμάζεται για την έκδοση του 18ου τόμου των Θασιακών. Μην ξεχνάμε ότι ύστερα από δύο τόμους, κύριε Σπιτσέρη, η Θασιακή θα τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών μόλις συμπληρώσει 20 τόμους έκδοσης. Λοιπόν, θα είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι τα Θασιακά είναι η μεγάλη περιουσία της Θασιακής Ένωσης και όχι μόνο. Βεβαίως. Είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κύριε Τσιλογιώργη, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.